σε αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία για τα αγιώδια. Μιλάμε σήμερα εδώ για τα αγιώδια του Εγγυνίου, αλλά στην ουσία, όπως έχουν πει και οι λόγοι, δεν είναι μόνο τα αγιώδια του Εγγυνίου, είναι όλες τις πιέρειες. Εγώ θα πήγαινα ακόμη πιο μακριά, είναι τα αγιώδια σε όλο τον άξονα μέχρι την Αθήνα. Ο τουρισμός είναι πυλώνας για την Πιέρεια και κυρίως ο τουρισμός μας εδώ είναι οδικός. Έχουμε τα Βαλκάνια που έρχονται οδικός είτε μεμονωμένοι individual με τα αυτοκίνητά τους είτε με τα λεωφορεία. Έχουμε και τους Αθηναίους και την Νότια Ελλάδα που πάλι έρχονται οδικός. Η εικόνα για αυτούς που έρχονται από τα Βαλκάνια είναι αρνητική γιατί διασχίζουν όλο το δικό τους οδικό δίκτυο. Οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και δεν συναντούν διόδια. Σκεφτείτε ότι έρχονται 10 ώρες από τη Ρουμανία, 10 ώρες από το Βελιγράδι και τα διόδια που συναντούν στον δρόμο του στις δικές τους χώρες είναι πολύ λίγα και μπαίνουν σε έναν ομό και συναντούν στη σειρά 4 διόδια. Για να φτάσουν στους νέους σπόρους, περνάνε τα διόδια με τη σειρά. Η εικόνα είναι πάρα πολύ αρνητική. Επίσης, για τον οδικό τουρισμό των Ελλήνων που τα τελευταία χρόνια πλήττονται. Οι Έλληνες, έχει σταματήσει η κίνηση, έχουν σταματήσει οι Έλληνες τις διακοπές τους. Είναι επίσης πάρα πολύ άσχημη. Για να ξεκινήσει κάποιος από την Αθήνα για να έρθει εδώ πέρα, κάθε 30 χιλιόμετρα συναντάει διόδια. Ποιος θα αποφασίσει να ανέβει από την Πάτρα, από την Αθήνα, που πριν την κρίση είχε αρχίσει να γίνεται ένα καλό ρεύμα τουριστικό των Ελλήνων από την Νότια Ελλάδα προς εμάς. Κάνω μια παρένθεση. Βοηθούσε τότε το γεγονός ότι τα πλοία είχαν πολύ ψηλό κόστος και απέφευγαν εκείνοι οι τουρίστες στα νησιά και άρχισαν να ανεβαίνουν προς την Πιερία. Η κρίση αλλά και τα διόδια έχουν σταματήσει αυτό το ρεύμα. Για μας λοιπόν θα ήταν πολύ θετικό να βρεθεί η λύση, να καταργηθούν, να μειωθεί το κόστος. Αυτό θα έδινε μία πνοή στους ξενοδόχους και στον τουρισμό της Πιερίας και ουσιαστικά, δηλαδή θα λέγανε έχουμε λιγότερα διόδια θα πάμε, αλλά και κυρίως επικοινωνιακά, ότι δεν υπάρχουν διόδια, έχουν καταργηθεί του Αιγινίου. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ στον τουρισμό μας. Σας ευχαριστώ πολύ.